άστια διάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, όπως και ανάστασε και πάντα πράγμα, και όχι στην ομάδα. Εσείς είναι το ζωή. Εξασφαλίζει την ταυτότητά τους και τους υποκινεί στη μίμηση. Αγαπητοί μου, 28 Οκτωβρίου είναι ένα νήμα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Δεν ήταν κάτι απλό και συνηθισμένο αυτό που συνέβη τη Μεγάλη Αυγή του 1940. Δεν ήταν μόνο υπέροχο κατόρθωμα μεγάλης ανδρείας και γενναιότητας. Ήταν θαύμα. Θαύμα πίστεως, θαύμα της υπερμάχου στρατηγού της υπεραγίας Θεοτόκου που έσωσε όχι μόνο την πατρίδα μας, αλλά και όλο τον κόσμο.
Ήταν απίστευτη εποποιία που ανέβασε το κύρος της χώρας μας παγκόσμια. Οι πάντες, εφημερίδες, ραδιόφωνα, ποιητές, συγγραφείς, πολιτικοί, στρατιωτικοί μιλούν με θαυμασμό για την Ελλάδα μας. Η μικρή σε έκταση και πληθυσμό Ελλάδα ύψωσε το ανάστημά της και φώναξε στους αείδητους, ως εκείνη όμως τη στιγμή, Ιταλογερμανούς. Όχι! Δεν παραδίδουμε την πατρίδα μας. Ας είμαστε μόνοι, ας είμαστε λίγοι, ας είμαστε φτωχοί, ας είμαστε άοπλοι. Θα υπερασπιστούμε τη γη μας μέχρι την τελευταία αναπνοή μας. Θα υπερασπιστούμε τη γη μέχρι την τελευταία αναπνοή και το επαναλαμβάνω. Οι ένδοξοι πρόγονοι μας έκαναν το χρέος τους προς την πατρίδα. Δεν στάθηκαν με σταυρωμένα χέρια. Δεν αντιμετώπισαν μυρολατρικά και μαλθακά τον κίνδυνο. Κατέφυγαν στο Θεό, πολέμησαν, θυσιάστηκαν, έσωσαν την πατρίδα μας και δόξασαν το έθνος μας. Ήταν σαν να βγήκαν από τα σπλάχνα της ελληνικής γης. Πετάχτηκαν πάνω ξαφνικά. Μέτρησαν με αετήσιο βλέμμα σε πλάτος και μήκος τη γη των προγόνων. Διέτρεξαν αστραπιαία τη τρισχιλιόχρονη ιστορία της και με γιγάντιο δρασκελισμό την τάχτηκαν πάνω στις κορφές της Πίνδου. Εκεί στάθηκαν, αντίκρι στον ήλιο, ντυμένοι στο φως, φρουροί στις νέες Θερμοπύλες, φύλακες της τιμής και προασπιστές της ελευθερίας του ανθρώπου. Μολόν, λαβέ, κράβγασαν και οι σιδερόφραχτες αυτοκρατορίες ανατρίχιασαν. Πίσω, πίσω φώναξαν στους τρομοκράτες του κόσμου. Πίσω, μην προχωράτε. Τούτη τη γη την έχει σε παντοτινή του κατοχή ο ουρανός. Δεν θα περάσετε. Όχι. Η κραυγή αέρα σκόλπισε τρόμο στους εχθρούς. Και έπειτα τα πολυβόλα κροτάλησαν. Και έπειτα οι αετοί πήραν να πετούν από ράχη σε ράχη και από κορφή σε κορφή. Πολέμησαν, υπέφεραν φρικτά μαρτύρια, πείνα, κακουχίες. Πολέμησαν με αυτοθυσία και πότισαν με το άγιο αίμα τους τα βράχια, τις πλαγιές, τις καράδρες της ελληνικής γης. Η ελευθερία ξαναβγήκε από τα ιερά τους κόκαλα. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον Λάμπρο Κατσιμήτρο. Είχε πει στον εαυτό του, σήμερα θα γίνεις ή ήρωας ή προδότης. Είχε απονοήσει, προνοήσει και οργανώσει την άμυνα. Άμυνα ως εσχάτων. Μεγάλος συντελεστής της νίκης ήταν και ο Δαβάκης. Με διορατικότητα, ευφυΐα και στρατηγικό σχεδιασμό οργάνωσε την άμυνα της Πίνδου. Ένας αγώνας δεν είναι μονάχα υπόθεση στρατιωτικής ηγεσίας. Είναι υπόθεση όλου του λαού. Ο καθένας καλείται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Γυναίκες παλαιάς τοπής, αρχαίου κάλους και ήθους, μαθημένες στις κακουχίες της Υπαίδρου, σκαρφαλώνουν τις χιονισμένες βουνοκορφές και κουβαλών πυρομαχικά κεφόδια. Ένας λαός, να ξέρετε, δεν νικέται όταν οι γυναίκες του αγωνίζονται ως άνδρες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, μία μόνο γυναίκα εκούσια προσήρθε εθελόντρια στο δίκαιο αγώνα των Ελλήνων. Πολέμησε στην πρώτη γραμμή, οδήγησε από νίκη σε νίκη και η γυναίκα αυτή ήταν η Παναγία μας. Ήταν η ορατή και αόρατη προστασία των Ελλήνων του 40. Πολλές ήταν οι μαρτυρίες εκείνων που την έβλεπαν. Κι άλλοτε υπερμάχος στρατηγός των Ρωμιών γίνεται η Αγία Σκέπη των αγωνιστών και το θαύμα επαναλαμβάνεται. Ο στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης Ουίνστον Τσόρτσιλ, αναφερόμενος στον ηρωισμό των Ελλήνων, θυμίζω, είχε πει: μετά τον πόλεμο του 40 θα πρέπει να πάψουμε να λέμε πως οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά θα πρέπει να λέμε
πως οι Έλληνες, πως οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Το μολόνο λαβέν των Σπαρτιατών, το ελευθερία η χάρα του 21, το όχι των Ελλήνων του 40, αντιχούν μέσα στους αιώνες και φωτίζουν την πορεία προς το μέλλον. Οι εθνικές μας επέτειοι είναι μέρες μνήμης αλλά και στοχασμού. Είναι φανερό ότι σήμερα βρισκόμαστε σε κρισιμότατη περίοδο όσον αφορά το μέλλον της πατρίδας μας. Έχουμε περιέλθει σε καθεστώς ξένης οικονομικής κατοχής. Γίναμε όνειρος στους γειτονικούς μας λαούς. Χλέβη και περίγελος και παιγμός στα τριγύρω έθνη με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Η ηλική ευμάρεια μας απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Καιρός να επιστρέψουμε συντετριμμένοι και μετανοημένοι. Η Ελλάδα μας χτυπήθηκε πρώτη και αλίπητα με μεγάλη μανία, διότι αυτή, λόγω της ορθόδοξης πίστης της και της ιστορίας της, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πνευματική αντίσταση σε όλο τον κόσμο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητά μας παιδιά, με πίστη στο Θεό και αφοσίωση στις αρχές και στα ιδεώδη του έθνους μας, η γενιά του 40 δεν έσκυψε το κεφάλι. Έσπηρε τα κόκαλά της στα βουνά. Μην απογοητεύεστε. Μην ξεγελιέστε από το κακό. Ετούτος ο τόπος μας δυναμώνει. Ετούτη η παράξενη και όμορφη πατρίδα, κάθε φορά που κινδυνεύει από επίδοξους κατακτητές, αγριεύει, θεργεύει. Υπάρχουν και σήμερα ασυμβίβαστες ψυχές. Υπάρχει νέα γενιά ηρώων. Και αν η μοίρα αναστήσει μπροστά σας ένα νέο 40, να θυμάστε ότι εσείς είστε η γενιά των νέων γιγάντων. Μην διστάσετε, μην υποψυχήσετε, παρά με πίστη να απαντήσετε με ένα βροντερό και ηρωικό όχι. Έχετε υποχρέωση απέναντι στους άγιους προγόνους μας. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής. Όλοι μαζί. Ζήτω 28 Οκτωβρίου. Ζήτω. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω η αγώνα ελληνική ψυχή. Ζήτω. Σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλους σας και στις οικογένειές σας. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων την παρέλαση και μετά, στον προάγιο χώρο της Παναγίας μας, θα ακολουθήσει ένας βουφές καθιερωμένος. Είναι προσφορά της Δημοτικής Αρχής, διαμέσου της κοινότητας, και μεταφέρω και τις ευχές του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Σας ευχαριστώ.
Guys.